και το τρίτο κεφάλαιο. Γάμα 1, σελίς 1081. Σελίς 1081, τρίτο κεφάλαιο, γάμα κεφάλαιο και πρώτο εδάφιο. Είδετε οποίαν αγάπην έδωκεν εις ημάς ο Πατήρος τε να ονομαστόμεν τέκνα Θεού. Για τούτο ο κόσμος δεν γνωρίζει μας, διότι δεν εγνώρισεν αυτόν. Αγαπητοί, τώρα είμεθα τέκνα Θεού. Και έτσι δεν εφανερώθη τι θελωμεν είστε. Εξεύρωμεν όμως ότι όταν φανερωθεί, θέλωμεν είστε όμοι με αυτόν, διότι θέλωμεν ιδί αυτόν καθώς είναι. Και πάσος της έχει την ελπίδα ταύτην επ' αυτόν, καθαρίζει αυτόν καθώς εκείνος είναι καθαρός. Πάσος της πράττει την αμαρτία, πράττει και την ανομία. Διότι η αμαρτία είναι η ανομία. Και εξεύρεται ότι εκείνος εφανερώθη δια να σηκώσει τας αμαρτίας ημών, και αμαρτία εν αυτό δεν υπάρχει. Πάσος της μένει εν αυτό δεν αμαρτάνει. Πάσο αμαρτάνων δεν είδεν αυτόν ουδέ εγνώρισεν αυτόν. Τεκνία, ας μη σας πλαναμιδείς, ως της κρατεί την δικαιοσύνη είναι δίκαιος, καθώς και ως της πράττει, συγγνώμη, τη δικαιοσύνη είναι δίκαιος, καθώς εκείνος είναι δίκαιος. Ως της πράττει την αμαρτία είναι εκ του διαβόλου, διότι απαρχής ο διάβολος αμαρτάνει. Δια τούτο εφανερώθη ο Υιός του Θεού για να καταστρέψει τα έργα του διαβόλου. Πάσος της εγεννήθη εκ του Θεού αμαρτίαν δεν πράττει, διότι σπέρμα αυτού μένει εν αυτό και δεν δύναται να αμαρτάνει, διότι εγεννήθη εκ του Θεού. Εν τούτο γνωρίζονται τα τέκνα του Θεού και τα τέκνα του διαβόλου. Πάσος της δεν πράττει δικαιοσύνη δεν είναι εκ του Θεού, ουδέ ως της δεν αγαπά τον αδελφόν αυτού. Διότι αυτή είναι η παραγγελία την οποία νικούσατε απ' αρχής, να αγαπώμεν αλλήλους. Ουχή καθώς ο Κάιν ήτο εκ του πονηρού και έσφαξε τον αδελφόν αυτού. Και γιατί έσφαξεν αυτόν? Διότι τα έργα αυτού ήσαν πονερά, τα δε του αδελφού αυτού δίκαια. Μη θαυμάζετε, αδελφοί μου, αν ο κόσμος σας μισεί. Εμείς εξεύρωμεν ότι μετέβημεν εκ του θανάτου εις τη ζωή, διότι αγαπώμεν τους αδελφούς. Ώστις δεν αγαπά τον αδελφόν, μένει εν το θανάτο. Πασός της μισή των αδελφών αυτού είναι ανθρωποκτόνος. Και εξεύρεται ότι πας ανθρωποκτόνος δεν έχει ζωή αιώνιαν μένουσα εν εαυτό. Εκ τούτου γνωρίζομεν την αγάπη, ότι εκείνος υπέρ ημών την ψυχή αυτού έβαλε. Και εμείς χρεωστούμεν υπέρ των αδελφών ημών να βάλουμε τας ψυχάς ημών. Ώστις όμως έχει τον βίον του κόσμου και θεωρεί των αδελφών αυτού ότι έχει χρίαν και κλείσει τα σπλάχνα αυτού επ' αυτού, πώς η αγάπη του Θεού μένει εν αυτό? Τεκνία μου, μη αγαπώμεν με λόγον, μη δε με γλώσσαν, αλλά με έργο και αλήθεια. Και εκ τούτου γνωρίζομεν ότι είμεθα εκ της αληθείας και θέλομεν πληροφορήσει τας καρδίας ημών έμπροσθεν αυτού. Διότι αν μας κατακρίνει η καρδία, βεβαίως ο Θεός είναι μεγαλύτερος της καρδίας ημών και γνωρίζει τα πάντα. Αμήν. Η αλήθεια είναι, αδελφοί, ότι έχουμε μία ελπίδα. Μία μοναδική ελπίδα που δεν μπορεί να την έχει κανένας άνθρωπος στον κόσμο εάν δεν περάσει από την πύλη τη στενή, από τη θύρα των προβάτων που είναι ο Χριστός. Και η ελπίδα μας είναι αυτή, ότι είμεθα τώρα τέκνα Θεού και περιμένουμε την υιοθεσία ημών, δηλαδή την Ανάστασή μας, η ζωή αιώνιων. Φοβερή ελπίδα. Δεν ήρθαμε στον κόσμο αυτό να ζήσουμε 40, 50, 60, 70, 80, 100 χρόνια, πόσα θέλετε, 120 χρόνια. Και αυτά να τα ζήσουμε πάρα πολύ καλά και να κερδίσουμε τον κόσμο όλο. Τελειώνουν όμως όλα αυτά. Όλα αυτά περνάνε. Δεν θα ξεχάσω μια αδελφή, πέθανε 100 τόσο ετών. Ο γιος της πιστός. Λέω, αδελφέ μου, πέθανε η μητέρα σου 100, πέστε 100 χρονών. Και μου είπε μία λέξη που με συγκλώνησε. Περάσαν όμως. 100 χρόνια περάσαν. Και 1000 χρόνια να ζήσεις, όπως ζούσανε στην αρχή του ανθρωπίνου γένους, αλλά και θα ζούνε και στη χιλιετή βασιλεία, περνάνε. Δηλαδή είναι μία ελπίδα το να ζήσεις καλά σε αυτή τη ζωή, τελείως μάταιη. Τελείως ψεύτικη. Άσε που και τα καλά χρόνια της ζωής του ανθρώπου περνάνε γρήγορα.
Να μπαίνουμε σε δυσκολίες. Βέβαια, για να πούμε και όλη την αλήθεια, όλη η ζωή μας είναι σε δυσκολίες. Γιατί δεν είναι δύσκολα τα χρόνια του παιδιού που πηγαίνει δημοτικό? Διαβάστε λιμπάλα αυτός να παίζει. Όχι, πήγαινε διάβασε. Θέλει να πάει εκδρομές. Όχι, πήγαινε διάβασε. Είναι δύσκολη. Πάει στο γυμνάσιο, στο λύκειο, πιο δύσκολη ακόμη. Πρέπει να πιο σκληρά να εργαστεί. Και δεν είναι αυτό. Μπαίνουν μετά και οι επιθυμίες μέσα. Οι επιθυμίες των άλλων πραγμάτων. Σαρκικές επιθυμίες, φιλοδοξίες. Μεγαλώνει, παντρεύεται, ο νιώ αρεβωνιασμένος, δεν έχει δυσκολίες. Πώς θα φτιάξω τώρα το σπιτικό μου? Και είναι καλή η γυναίκα που βρήκα ή δεν είναι? Είναι καλός ο άντρας ή δεν είναι? Και θύμωσε, δεν θύμωσε, δεν μου φαίνεται καλός, καλός μου φαίνεται. Παντρεύονται νέοι τώρα, 25 χρονών, 30 χρονών. Πεις τώρα θα περάσουν μια ζωή χαρισάμενη, έτσι ονειρεύονται οι άνθρωποι. Αλλά εκεί αρχίζουν τα πιο δύσκολα. Από το απλό ροχαλίζει ο άντρας μου και δεν με αφήνει να κοιμηθώ. Δυσκολία. Μέχρι δουλειά, ανεργία, γένα. Γέννησε τη γυναίκα μου, λέει. Πω, δεν μπορώ να κλείσω μάτι όλη τη νύχτα. Και το πρωί έχω δουλειά. Δεν με βοηθάς καθόλου, λέει η γυναίκα. Όλα από μένα τα περιμένεις. Δυσκολίες και εκεί. Περνάνε τα χρόνια, το παιδί μεγάλωσε. Αρρώστησε. Στον παιδίατρο. Τι έπαθε? Μικρές αρρώστιες, μεγάλες αρρώστιες. Άντε δεν μπορεί να αναπνεύσει. Έπεσε και έσπασε το πόδι του. Πω. Μεγαλώνει το παιδί, φροντιστήρια. Και πριν καταλάβεις, γέρασες. Πώς πέρασαν τα χρόνια, έτσι λέω εγώ. Πώς πέρασαν τα χρόνια και πήγα 59 χρόνια. 59 χρονών. Πώς πέρασαν τα χρόνια και μεγάλωσαν τα παιδιά μου και έκανα και εγγόνια. Και άμα λες πώς πέρασαν τα χρόνια, αμέσως λες πόσα μου μένουνε. Δεν θα αρχίσουν τα δύσκολα τώρα. Και άμα είσαι και από τους αισιόδοξους, μου μένουνε, είμαι 59 και 40, 99. Ωραία. Αν είσαι αισιόδοξος. Αν είσαι απεσιόδοξος, εγώ έχω ένα σπυράκι έβγαλα. Τι να είναι αυτό το σπυράκι? Μα ελπίδα είναι αυτή, αδερφοί. Ελπίδα είναι αυτή. Άσε που μπορεί να πάθεις και πίεση όπως εγώ. Και να θυμάσαι κάθε πρωί ένα χαπάκι για την πίεση. Για να μην σου ανέβει. Πρόσεξε ο γιατρός, είναι επικίνδυνη η πίεση, η υπέρταση. Δηλαδή να την κρατάς χαμηλά. Και πώς θα την κρατάω χαμηλά? Ποιο είναι σαν χαπάκι? Το ξέχασα. Άμα το ξέχασα το χαπάκι μου. Τώρα πίνει και η γυναίκα μου χαπάκι. Και οι δύο πρωί-πρωί το πρωινό μας είναι από ένα χαπάκι. Μα ελπίδα είναι αυτή, αδερφή. Ελπίδα είναι. Ένα πάρει ευχή. Πού ελπίζουμε? Αναρωτιόμουν μια φορά και προσευχόμουν. Κύριε, και μου είπε ο Θεός, πού ελπίζεις? Λέω, ελπίζω. Πού ελπίζω? Να ζήσω 100. Ξέρετε, αδερφή, αν ζήσω 100 χρόνια, πώς θα μπαίνω στην εκκλησία? Θα με φέρνουνε. Δεν μπορώ να έρχομαι μόνος μου. Τι να την κάνεις αυτή τη ζωή? Όμως, αδερφοί αγαπητοί, αυτή είναι η αληθινή ζωή του ανθρώπου, αυτή είναι. Και αγωνίζονται οι άνθρωποι να βγάζουν λεφτά για να έχω, λέει, να τρώω όταν γεράσω. Φου καρά μου, ούτε δόντια έχεις και χοληστερίνη θα έχεις, τίποτα δεν θα φας. Τι να φας όταν θα γεράσεις? Και μπορείς να φας και με μασέλες, δύσκολα τα πράγματα, πολύ δύσκολα. Τι μαζεύουμε λεφτά τώρα, η ελπίδα μας τα λεφτά, χαθήκαμε. Η ελπίδα μας πού να είναι? Ένα μεγάλο σπίτι. Λέει, έχω ένα πολύ μεγάλο σπίτι. Λέω, σοβαρά, αλήθεια είναι? Λέει, είναι 3 πατώματα. Δηλαδή η μονοκατοικία, ναι. Ρε παιδί μου, όταν γεράσεις μέχρι το μισό θα φτάνεις πάτωμα. Δεν μπορείς να ανέβεις παραπάνω. Μου λέει, το σκέφτηκα, έβαλα σανσέρ. Λέω, μπράβο. Τότε η ελπίδα σου είναι βάσιμη. Έβαλα σανσέρ μες στο σπίτι του. Αδερφοί αγαπητοί, έχουμε μια ελπίδα. Μέσα σε όλο αυτό τον κόσμο, και ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό. Η ελπίδα μας είναι βεβαία και ασφαλής. Και τέλεια, ξέρετε αδερφοί, σε λίγο, ξαφνικά, θα ακουστεί μια σάλπιγγα. Δεν ξέρω πώς θα είναι αυτή η σάλπιγγα, αλλά ξέρω ότι θα την ακούσω. Και όχι εγώ, και εσείς, και όχι μόνο εσείς, όλος ο κόσμος. Και ενώ ακούγεται η σάλπιγγα, εμείς τουλάχιστον που διαβάζουμε τη γραφή, θα σηκώσουμε ψηλά τα χέρια μας και θα φωνάξουμε «Αλληλούια» και θα πληρωθούμε με πνευμάγιο. Και η ελπίδα μας θα γίνει πραγματικότητα. Το σώμα αυτό το φθαρτό
με τη χοληστερίνη, με την πίεση, με τη μέση, λέει η Ματίλτα η καημένη, δεν μπορώ να έρθω, λέει, στην εκκλησία μου, πονάει η μέση μου. Για σκεφτείτε τώρα, αυτό το σώμα το φθαρτό θα ενδυθεί αυθαρσία. Απίστευτο, ε. Αλλά αληθινό, το πιστεύεις? Δεν πιστεύω τίποτα άλλο. Δεν πιστεύω τίποτα. Ούτε πόσο θα ζήσω, ούτε πώς θα ζήσεις, ούτε πώς θα πάω, ούτε πώς θα πας. Αλλά πιστεύω ότι αν μείνω μέχρι το τέλος, το φθαρτό σώμα θα ενδυθεί αυθαρσία. Το θνητό σώμα θα ενδυθεί αθανασία. Και θα πετάξουμε, αδέρφοι, με τη φωτιά του Πνεύματος του Αγίου. Και θα συναντήσουμε τον Κύριό μας καθώς είναι. Πρόσωπο με πρόσωπο. Πόσο επιθυμώ αυτή την ημέρα. Ξέρετε, καμιά φορά επιθυμούμε ορισμένα πρόσωπα. Όταν πηγαίνω ταξίδι, λέω, παιδί μου, επιθύμησα τη γυναίκα μου. Άργησα να γυρίσω από το ταξίδι. Ή όταν έχω να δει καιρό, να δω καιρό τα παιδιά, λέω, τη Βαλεντίν καιρό έχω να τη δω, την αποθύμησα. Όμως, αδερφοί αγαπητοί, το πρόσωπο του Χριστού, πώς το αποθυμούμε, πώς το επιθυμούμε να το δούμε το πρόσωπο του Χριστού. Τι όμορφο που θα είναι. Αλλά η ελπίδα μας δεν είναι μόνο ότι θα δούμε το πρόσωπο του Χριστού. Αλλά φοβερό, η ελπίδα μας είναι ότι θα είμαστε όμοιοι με Αυτόν. Αλληλούια, θα Του μοιάζουμε. Δεν θα είμαστε νέοι, γέροι, άρρωστοι, μικροί, μεγάλοι. Θα έχουμε μια αιώνια νεότητα, τη νεότητα του Πνεύματος του Αγίου. Αιώνια ομορφιά, την ομορφιά της Ανάστασης. Αιώνια ζωή. Τώρα θα πει ο άπιστος, μα τι μου λες τώρα, αυτά είναι παραμύθια. Κι έτσι λέει ο Λόγος του Θεού. Λέει, βλέπετε ότι είμαστε παιδιά Θεού τώρα. Και αυτή είναι η αγάπη του Θεού. Και γίναμε παιδιά Θεού, όχι γιατί είμαστε καλοί άνθρωποι. Άμα ψάξεις να βρεις ανάμεσά μας καλούς ανθρώπους, θα δυσκολευτούμε. Δεν γίναμε επειδή είμαστε καλοί άνθρωποι. Δεν γίνονται παιδιά Θεού οι καλύτεροι των ανθρώπων. Γίναμε παιδιά Θεού γιατί πιστέψαμε ότι ο Θεός έστειλε τον Χριστό να μας σώσει. Να μας σώσει εις ελπίδα ζώσα, την αιώνια ζωή. Είπαμε, δεν μπορεί ο Θεός που είναι αγάπη να μας έφτιαξε για να ταλαιπωρούμεθα σε αυτόν τον κόσμο και μετά να εξαφανιζόμαστε. Μας έφτιαξε για να δοκιμαστούμε σε αυτόν τον κόσμο, για να ζήσουμε σε αυτόν τον κόσμο, για να απολαύσουμε αυτόν τον κόσμο, γιατί δεν μας κάλεσε εις δοκιμασία και ταλαιπωρία, αλλά εις απόλαυση ευλογίας. Πιστέψαμε λοιπόν ότι έστειλε τον Ιησού Χριστόν, πιστέψαμε στο Λόγο Του, ότι έστειλε τον Χριστό για να μας σώσει, να μας δώσει ζωή αιώνιο. Και είναι λογικό ο κόσμος να μην το καταλαβαίνει, να μην γνωρίζει τα παιδιά του Θεού, γιατί δεν γνώρισε το Θεό. Δεν γνώρισε την αγάπη του Θεού. Και πώς θα γνωρίσουμε το Θεό και την αγάπη του Θεού? Πώς μπορεί να τη γνωρίσει ο άνθρωπος? Αρκεί να επικαλεστεί το όνομα του Χριστού. Είναι γραμμένο. Και ό,τι γραμμένο είναι, υπάρχει, είναι αληθινό. Όλα όσα γράφουμε εμείς οι άνθρωποι και γράφουν οι άνθρωποι έχουν κάποιες αλήθειες. Λίγες ή καμία. Ό,τι έχει γράψει το Πνεύμα το Άγιο είναι η απόλυτη αλήθεια. Και εκεί μέσα είναι και κρυμμένοι πάντες οι θησαυροί της σοφίας και της γνώσεως. Πάντες όμως. Και γράφει τόσο απλά. Όποιος επικαλεστεί το όνομα του Χριστού θα σωθεί. Όσοι εδέχθησαν τον Ιησού Χριστόν, εις αυτούς εδώ και εξουσία ο Θεός να γίνει ως τέκνα Θεού. Τόσο απλά, τόσο απλά. Και οι αμαρτίες σου, για τις αμαρτίες μας υπάρχει ηλασμός. Υπάρχει μέσον συγχώρεσης. Και ποιος θα μας δικαιώσει στα μάτια του Θεού? Το αίμα του Χριστού. Ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς ήλθε επί της γης για αυτή τη δουλειά. Να ανέβει πάνω στο σταυρό του Γολγοθά ον αναμάρτητος. Με τη θέλησή του έβαλε την ψυχή του, έχησε το άγιο και αμόμητο και αναμάρτητο αίμα του υπέρ όλων των αμαρτιών όλου του κόσμου που θα τον δεχτεί όμως.
Έχει χυθεί το αίμα του Χριστού. Τρέχει το αίμα του Χριστού. Ακούστε τι λέει η Γραφή. Όταν περιγράφει το αίμα του Χριστού, την κοινωνία του αίματος του Χριστού, τούτο είναι το αίμα του Χριστού, το υπερημών εκχυνόμενον. Δεν λέει εκχυθέν, δεν χύθηκε και τέλειωσε. Το αίμα του Χριστού συνεχίζει να χύνεται δια της πίστεως και συνεχίζει να καθαρίζει τις αμαρτίες των ανθρώπων. Συνεχόμενα εκχυνόμενον και συνεχίζει να καθαρίζει τις αμαρτίες των ανθρώπων. Και το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Και έτσι, αδερφοί αγαπητοί, ο άνθρωπος, ο αμαρτωλός, βρίσκει χάρη από το Θεό και άφεση αμαρτιών. Και γίνεται παιδί Θεού. Και ο πολύς αμαρτωλός, και ο πολύ αμαρτωλός. Και όπου επερίσευσε η αμαρτία, εκεί υπερεπερίσευσε η χάρη του Θεού. Άρα δηλαδή δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην μπορεί να σωθεί. Κανένας. Και ο Χριστός θέλει όλοι οι άνθρωποι να σωθούμε. Και η σωτηρία, αγαπημένα μου αδέλφια, δεν είναι μόνο ότι μας χαρίζει μια αιώνια ζωή, μια ελπίδα αιωνίας ζωής, αλλά επεμβαίνει και στη ζωή μας και αφαιρεί, γιατί ο Χριστός δεν πέθανε μόνο για τις αμαρτίες μας. Ο Χριστός έχισε το αίμα του και για τις θλίψεις μας. Έλθετε πάντες οικοποιώντες και υπεφορτισμένοι σε μένα, φωνάζει ο Χριστός, και εγώ θα σας αναπαύσω. Και αν μάλιστα μάθετε απ' εμού ότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδία και γίνετε κι εσείς, τότε μόνο εγώ μπορώ και με τα πάσης βεβαιότητος να δώσω ανάπαυση στην ψυχή σας. Τέλειωσε. Άρα δεν πέθανε μόνο για τις αμαρτίες μας, αλλά και για τις θλίψεις μας. Αλλά δεν πέθανε μόνο και για τις θλίψεις μας. Πέθανε και για τις αρρώστιες μας. Με τις πληγές του Χριστού εμείς οι άθυμεν. Δηλαδή έχει ελπίδα ο τεθλιμένος να παρηγορηθεί. Όχι ελπίδα, βεβαιότητα. Έχει ελπίδα ο άρρωστος να θεραπευθεί. Βεβαιότητα. Δια της πίστεως. Αλλά πέθανε και για την ειρήνη. Αυτή η ειρήνη είναι η ευτυχία. Κάποτε με ρώτησε μια αδερφή, τι είναι ευτυχία. Και προσπάθησα να σκεφτώ, να βρω με τη λογική μου και να περιγράψω την ευτυχία. Αλλά μετά λέω, δεν ψάχνω να βρω μέσα στη γραφή, να δω τι λέει. Και ξέρετε αδερφοί αγαπητοί πως περιγράφει ο Θεός την ευτυχία. Μέσα και έξω. Μέσα ειρήνη. Ένας άνθρωπος θα έχει ειρήνη στην ψυχή του, είναι ευτυχισμένος. Όταν έχει ταραχή, πόνο, θλίψη, φόνο, μίσος, κακό, πάει, δεν είναι ευτυχισμένος. Αφού με μισούνε, εγώ είμαι ευτυχισμένος. Αφού τους μισώ, εγώ δεν είμαι ευτυχισμένος. Αφού με ζηλεύουνε, εγώ είμαι ευτυχισμένος. Αφού τους ζηλεύω, εγώ δεν είμαι ευτυχισμένος. Η ευτυχία πρώτον είναι μέσα, εσωτερικά. Τι θα πει εσωτερικά, έχει ειρήνη, έχει αγάπη, έχει χαρά, έχει μακροθυμία. Αλλά είναι και εξωτερικά, τι, εν Χριστώ Ιησού δεν υπάρχει έλλειψης ουδεμία. Ουδεμία, ουδεμία. Ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου, δεν θέλω στερηθεί ουδενός. Ευρυχωρία, ευρυχωρία στην πίστη, ευρυχωρία μέσα στην οικογένεια. Ξέρεις τι θα πει μέσα στην οικογένειά σου, να σε σέβονται η γυναίκα σου, ο άντρας σου, τα παιδιά σου, σε αγαπάνε, σε τιμούνε. Ξέρεις τι θα πει, να έχεις γονείς χριστιανούς καλούς, να σε αγαπάνε, να σε φροντίζουνε και όχι να σε σκέφτονται για να σε εκμεταλλευτούνε. Πήγαινε δούλεψε για μένα, ποιος θα πάει να φάρει νερό, σήκωρε πήγαινε να πάρεις εφημερίδα. Δεν είναι αυτό αδερφοί αγαπητοί, ο πατέρας τιμάει τα παιδιά. Τα αγαπάει, τα φροντίζει, τα περιθάλτει, τα παιδιά τιμάνε τους γονείς. Όντρο γερό, δεν είναι αυτό ευτυχία. Δεν είναι ευτυχία, βρίζεις τον πατέρα σου τώρα να τον περιφρονείς. Επειδή μεγάλωσε, όλοι μεγαλώνουμε. Ευτυχία εσωτερική και εξωτερική. Και αυτά αδερφοί αγαπητοί τα κάνει το αίμα του Χριστού. Και τις αμαρτίες μας και τις θλίψεις μας και τις αρρώστιες μας και την ειρήνη μέσα στη ζωή μας.
Εάν λοιπόν έχουμε αυτή την ελπίδα, είναι γιατί γνωρίσαμε το Θεό επειδή επικαλεστήκαμε τον Χριστό. Όποιος δεν έχει επικαλεστεί τον Χριστό, δεν έχει γνωρίσει τον Θεό. Και όποιος δεν έχει γνωρίσει τον Θεό, δεν έχει αυτή την ελπίδα. Και όποιος δεν έχει αυτή την ελπίδα, δεν έχει αυτή τη χάρη, τη χαρά, αυτή την ευλογία μέσα στη ζωή του. Τι κάνει? Αγωνίζεται να ευτυχίσει μέσα από την απόλαυση της αμαρτίας. Εγώ θα πάω να παίξω στο καζίνο και θα ευτυχίσεις, θα πάω να ξενυχτήσω. Όπως κάποιος μου είχε πει, καπνίζεις? Λέω, όχι, μου το κόψε ο Χριστός. Το τσιγάρο μου λέει, κακό είναι? Λέω, κακό είναι. Μου λέει, πίνεις? Λέω, τι να πιω, κάνα ποτηράκι? Όχι, μου λέει, πηγαίνεις στα μπαράκια? Λέω, όχι, στα μπαράκια δεν πηγαίνω. Μου λέει, πηγαίνεις στο ποδόσφαιρο? Ποδόσφαιρο δεν πηγαίνω. Δεν μου λες, ξενογυρίζεις? Απαπαπαπαπα, του λέω, ποτέ. Ποτέ δεν ξενογυρίζω. Μου λέει, και τι κάνεις? Πού να σου εξηγήσω? Και πώς ζεις, μου λέει. Πολύ χαρούμενος, πολύ ευτυχισμένος. Έχω μία καλή γυναίκα. Έχω καλά παιδιά. Έχω καλά εγγόνια. Και τα απολαμβάνω. Έχω αδέλφια πολλά. Μου λέει, πόσα? Έλεω, θα τρομάξα, να σου πω. Μου λέει, έλα, πόσα, μου λέει. Πόσα αδέλφια είσαστε? Λέω, άσε, μη σου πω τώρα, θα τρομάξεις. Μου λέει, δηλαδή και τι κάνετε τα αδέλφια? Όλο μαζί είμαστε. Λέω, καλά, πόσοι είσαστε και είσαστε όλοι μαζί? Τους έχω τρελάνει εκεί πέρα. Μου λέει, και πού αλλού πηγαίνεις? Λέω, εκδρομές. Α, καλό είναι αυτό, βέβαια, λέω, αλλά σπάνια. Γιατί δεν έχω χρόνο, πηγαίνω αλλού. Μου λέει, με τα αδέλφια σου, εκεί έμεινε αυτός, τι κάνεις? Με τα αδέλφια μου τρώμε μαζί, πίνουμε μαζί, κουβεντιάζουμε, προσευχόμαστε. Όλοι μαζί, μου λέει. Όλοι μαζί. Όλοι μαζί. Αυτός τώρα με πίστευε και δεν με πίστευε. Μου λέει, τελικά, μου λέει, πρέπει να μαζευόσαστε κάθε μέρα στο σπίτι σου με τα αδέλφια σου? Να σου πω, αν όχι κάθε μέρα, αλλά 3-4 φορές τη βδομάδα μαζευόμαστε. Εσέ πιάσα, μου λέει, ψέματα λες. Λέω, γιατί? Μου λέει, 3-4 φορές την εβδομάδα όλα τα αδέλφια? Πού μένετε? Έχει κοντά, όλοι οι γείτονες είμαστε. Μου λέει, τέλος πάντων, πόσα αδέλφια είσαστε? Λέω, μόνο στην Κηφισιά 300-400. Μόνο στην Κηφισιά, λέω, 300-400. Οπότε κατάλαβε. Μου λέει, με σένα δεν μπορεί να συζητήσει κανείς. Εστόπα του, λέω, ότι είναι δύσκολο να συζητήσει με μένα. Δεν μπορούν να ξέρουν το Θεό. Δεν μπορούν να ξέρουν, αδελφοί αγαπητοί, το Χριστό. Δεν μπορούν να ξέρουν την Εκκλησία. Δεν μπορούν να ξέρουν τη χαρά που έχουμε εμείς εδώ μέσα. Δεν μπορούν να τα ξέρουν αυτά. Γιατί δεν έχουν γνωρίσει την πηγή των ζώντων υδάτων. Δεν την έχουν γνωρίσει. Δεν έχουν γνωρίσει τη χαρά του Πνεύματος του Αγίου. Αλληλούια. Όποιος λοιπόν εγνώρισε αυτά, δεν απολαμβάνει, δεν προσπαθεί να βρει τη χαρά μέσα από την αμαρτία. Τώρα τι χαρά να μας δώσει η αμαρτία, αδερφοί? Σας ρωτάω. Θλίψη μας δίνει. Πόνο. Αγωνία. Βάρος. Ενοχές. Ενώ ο Χριστός μας δίνει αγάπη, χαρά, ειρήνη, ευλογία. Και να σας πω την αλήθεια, δεν κάνει και επιλογή ο Χριστός. Εσένα θα σε ευλογήσω, εσένα θα το σκεφτώ. Δεν λέει έτσι ο Χριστός. Όποιος θέλει να έρθει πίσω μου, εγώ θα τον ευλογήσω. Είναι δηλαδή στην απόλυτη εξουσία μας να απολαύσουμε την ευλογία του Θεού. Εδώ στη γη και αιώνια ζωή μετά από αυτή τη γη. Γι' αυτό όποιος γεννήθηκε δεν μπορεί να αμαρτήσει, δεν μπορεί να αμαρτάνει. Όχι, μπορεί να αμαρτήσει, μπορεί να πέσει, αλλά δεν μπορεί να μένει στην αμαρτία. Είναι σαν τον άνθρωπο που περπατάει. Σκόνταψε, έπεσε, δεν θα μείνει πεσμένος, σηκωθεί. Και το αίμα του Χριστού θα το ξανακαθαρίσει και θα μετανοήσουμε και θα επιστρέψουμε στο Θεό. Και ο Θεός θα μας συγχωρήσει, θα μας δεχτεί. Ο αμαρτάνων, αυτός που μένει στην αμαρτία, δεν τον είδε ούτε τον γνώρισε. Αυτό είναι το σημαντικό. Όποιος μένει στην αμαρτία και μπορεί και μένει και συνεχίζει και μένει, δεν
τον είδε τον Χριστό, δεν τον γνώρισε τον Χριστό, δεν τον είδε τον Θεό, δεν τον γνώρισε τον Χριστό. Αυτός που γνώρισε τον Χριστό, που είδε τον Χριστό, μέσα από το Ευαγγέλιο, έτσι, γιατί μας πληροφορεί το Λόγος του Θεού, μακάρι οι ειδώντες και οι μη ειδώντες και πιστεύσαντες. Όποιος είδε τον Χριστό μέσα από το Ευαγγέλιο στη ζωή του, του άλλαξε τη ζωή, τον ευλόγησε, τον θεράπευσε, τον έσωσε, τον βοήθησε και συνεχίζει να τον βοηθάει. Αυτός ο άνθρωπος τώρα, αδερφοί αγαπητοί, έγινε προβατάκι. Και το προβατάκι δεν μπορεί να ζήσει στο βόρθρο, σαν το γουρουνάκι. Προβατάκι, το προβατάκι θα λερωθεί, αλλά πάει να καθαριστεί, δεν τον μπορεί τη βρωμιά. Έπειτα δεν είναι αδέσποτο, έχει δεσπότη. Έχει Κύριο. Και προσευχόμαστε και λέμε, Κύριε μου, δίδαξέ μας την οδόν την οποία πρέπει να περπατήσουμε. Έχει οδηγία Θεού. Προσευχόμαστε και λέμε, Κύριε μου, σε παρακαλώ, βόηθα μας. Και τον βοηθάει, έχει βοηθό. Προσευχόμαστε και λέμε, Κύριε, υπερασπίσου μας. Έχουμε πολλούς που έρχονται εναντίον μας. Και τον υπερασπίζεται, έχει υπερασπιστεί. Τον έχει γνωρίσει. Τον έχει γνωρίσει πρώτον σαν πατέρα. Την αγάπη του, τον περιθάλτη, τον βοηθάει, πατερούλη μου, εδώ είμαι, μου φωνάζει. Όταν προσεύχομαι, μου αρέσει αυτό το και το λέω. Γονατίζω εκεί μόνο και λέω, πατερούλη μου, είσαι εδώ. Εδώ είμαι. Εδώ είμαι. Έχει Χριστό, έχει Κύριο, έχει Σωτήρα που τον σώζει. Έχει Παράκλητο, το πνεύμα της αληθείας που προσεύχεται για αυτόν. Που τον οδηγεί, που του φανερώνει την αλήθεια. Δεν μπορεί να μείνει στην αμαρτία. Αν μείνει στην αμαρτία, σημαίνει έχει αποστατήσει, έχει φύγει. Δεν είναι πια παιδί Θεού. Δεν έχει αυτή την ελπίδα την αιώνια. Όποιος πράττει την αμαρτία, και εδώ είναι πολύ σοβαρό, όχι όποιος πράξει, όποιος πέσει, όποιος πράττει την αμαρτία είναι εκ του διαβόλου, διότι απαρχής ο διάβολος αμαρτάνει. Δεν μπορεί να πράττει την αμαρτία κατ' εξακολούθηση και να μην ελέγχεσαι. Το ψέμα δεν πειράζει. Και δώσ' του να λέμε ψέματα. Δεν ελέγχεσαι. Δεν γίνεται να μην ελέγχεται ο χριστιανός, γιατί μας ελέγχει το Πνεύμα το Άγιο. Και θέλω να διαβάσουμε ένα εδάφιο για να μείνουμε λίγο, αδερφοί. Το 7 εδάφιο. Τεκνία μου, ας μη σας πλανά κανείς. Ως της πράττει τη δικαιοσύνη είναι δίκαιος, καθώς και ο Κύριος και εκείνος είναι δίκαιος. Πράττει δικαιοσύνη. Τι σημαίνει αυτό? Τι είναι η δικαιοσύνη? Φωνάζει ο Χριστός. Ζητείτε τη Βασιλεία του Θεού πρώτον και τη δικαιοσύνη αυτού και όλα τα άλλα θα σας προστεθούν. Ποια είναι αυτή η δικαιοσύνη? Αν εξετάσουμε τη δικαιοσύνη την ανθρώπινη, που πρέπει να την απορρίπτουμε, την καταδικάσουμε στην καρδιά μας, είναι βρώμικο ρούχο, λέει η Γραφή. Και μας συνιστά ο Θεός μια καινούργια δικαιοσύνη. Την διαπίστεως ή την εκπίστεως δικαιοσύνη. Πιστεύω το Λόγο του Θεού, αναγνωρίζω το θέλημα του Θεού μέσα από το Λόγο Του και το πράττω. Μια καινούργια δικαιοσύνη. Μια καινούργια δικαιοσύνη που λέει πολλά πράγματα. Παραδείγματος χάρη, να αγαπάς τους εχθρούς σου. Όχι και τους εχθρούς μου. Αυτή είναι η δικαιοσύνη του Θεού. Να προσεύχεσαι εναντίον υπέρ αυτών που σε μισούνε. Υπέρ. Μα τι δικαιοσύνη, αυτή είναι η δικαιοσύνη του Θεού. Να ευλογείς αυτούς που σε καταρρώνται και σε κακολογούνε. Βλόγησέ τους, Κύριε. Και να αγαθοποιείς εκείνους που σε κακοποιούνε. Μα τι δικαιοσύνη είναι αυτή? Φοβερή δικαιοσύνη. Γιατί? Γιατί όποιος πράττει τη δικαιοσύνη του Θεού, ο Θεός οφείλει εις αυτόν χάρη. Εσύ θα πράττεις τη δικαιοσύνη μου και εγώ θα κάνω χάρη στη ζωή σου. Ξέρεις θα πει να βρίσκεις χάρη και έλεος στη ζωή σου εις μακρότητα ημερών? Να σε σπλαχνίζεται ο Θεός. Ξέρεις τι θα πει να σε συγχωρεί ο Θεός? Συγχώρεσαι με, Κύριε, συγχωρεμένος. Ελέησε με, Κύριε, ελεημένος. Ευλόγησε με, Κύριε, ευλογημένος. Αγαθοποίησε με, Κύριε, εγώ θα σε αγαθοποιήσω. Μα όλα, αφού έτσι μας λέει, αιτείται και θέλει να δοθεί. Ψέματα μας λέει. Δεν λέει ψέματα ο Λόγος του Θεού. Ο Θεός δεν δύναται να αθετήσει τις υποσχέσεις του. Είναι πιστός ο υποσχεθής. Να αρνηθεί τον εαυτό του δεν δύναται.
Πώς το λέει, αιτείτε και θέλει να σου δοθεί, σημαίνει εσύ θα ζητάς και ο Θεός θα σου δίνει. Και μάλιστα συνεχίζει ακόμη περισσότερο στα παιδιά του ο Λόγος του Θεού και ο Χριστός να λέει, αιτείτε και θέλετε λαμβάνει για να είναι πλήρης η χαρά σας. Πω πω μια λέξη, το έχετε σκεφτεί? Εγώ πρώτη φορά το σκέφτηκα. Το διάβασα, αιτείτε και θέλετε λαμβάνει για να είναι πλήρης η χαρά σας. Υπάρχει χαρά πλήρης? Λέω, Κύριε, υπάρχει χαρά πλήρης? Πλήρης. Τι σημαίνει πλήρης? Αδερφοί αγαπητοί, αυτό που λέει ο Θεός αυτό κάνει. Και να σας πω κάτι. Μέσα στην εκκλησία όλους σας βλέπω να γελάτε. Κάτι γίνεται. Όλο δόξα, αλληλούια φωνάζουμε. Έχετε πάει στον κόσμο να δείτε? Έχετε πάει βέβαια. Όλο αχ, βαχ. Ωχ, τι έκτη μου κάνε, θα τον φτιάξω εγώ. Όλο θυμό. Γιατί φωνάζεις αδερφέ? Πήγα στο άκρη να περάσω, πάω. Αλλά γιατί φωνάζεις? Έχουνε μέσα τους, βράζουνε. Από θυμό, από μίσος, από κακία, από αγανάκτηση. Και εμείς πλήρης η χαρά μας. Αλλά προχώρησα και λέω, Κύριε, κάμε η χαρά μου να είναι πλήρης. Και ξέρετε πως με απάντησε ο Θεός? Με πλήρωσε με Πνεύμα Άγιο. Λέω, θέλω να γνωρίσω, να είναι η χαρά μου πλήρης. Ήμουνα στενοχωρημένος λίγο αυτές τις μέρες. Έτσι, πολύ. Έτσι, λίγο περισσότερο δηλαδή. Και πήγα στα γόνατα και λέω, Κύριε, πλήρης η χαρά μου τώρα πώς μπορεί να γίνει? Κάνε να είναι πλήρης η χαρά μου. Και έρχεται η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Και άρχισα να μιλάω γλώσσες, να δοξάζω, να ψέλνω. Και έγινε η χαρά μου πλήρης. Και λέω, σε ευχαριστώ, Κύριε. Λέω, τώρα να μην φύγει. Αν δεν θες να φύγει, να μείνεις πληρωμένος. Να προσεύχεσαι αδιαλείπτος. Και έτσι ανακάλυψα τι σημαίνει πλήρης χαρά. Αδερφοί, δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Μόνο το Πνεύμα το Άγιο μπορεί να κάνει να είσαι πλήρης χαράς. Και χάρηκα όταν το κατάλαβα. Δεν το είχα καταλάβει. Ότι υπάρχει κατάσταση στον άνθρωπο να είναι πλήρης η χαρά του. Και αυτό είναι μόνο δια Πνεύματος Αγίου. Μόνο όταν είσαι γεμάτος με το Πνεύμα το Άγιο. Όλα τα βλέπεις μικρά. Και αν μάλιστα σε ανεβάσει και στο όρος ο Κύριος, δεν με ανέβασε, αλλά αν σε ανεβάσει και στο όρος και είσαι πληρωμένος με Πνεύμα Άγιο, εκεί να δεις. Και είπα, ξέρω, Κύριε, πότε θα είναι πλήρης η χαρά μου πάντοτε. Μετά την αρπαγή της Εκκλησίας. Πω, λέω, βιάζομαι να είμαστε εκεί. Και θα ζούμε πνεύματι εκεί. Τι ωραία που θα είναι η ζωή μετά την Ανάστασή μας. Πάσος της λοιπόν εγεννήθη εκ του Θεού, όχι να μην ξεχάσω τούτο, δια τούτο εφανερώθη ο Υιός του Θεού, για να καταστρέψει τα έργα του διαβόλου. Εδώ πρέπει να μείνουμε, αδερφοί, λίγο. Ο διάβολος εργάζεται. Απαρχής, ανθρωποκτόνος, διαβολεύς, κατηγορός. Κατηγορεί στο Θεό τον άνθρωπο. Σιγά, αυτός είναι Άγιος. Αυτός είναι χειρότερος από μένα, του λέει. Στον άνθρωπο το Θεό. Σιγά τώρα που θα σε ευλογήσει εσένα ο Θεός. Εσένα θα βρει να ευλογήσει. Έχει άλλους τους δικούς του. Λες και είναι προσωπολίτης ο Θεός, αλλά έτσι λέει. Μετά αρχίζει. Κατηγορεί τον έναν αδερφό στον άλλον. Αυτός δεν σε αγαπάει καθόλου, παιδί μου. Αυτός μόνο τον εαυτό του κοιτάει. Αυτός έχει την παρέα του εκεί. Εσένα θα κοιτάξει. Σε δεν σε αγαπάει κανείς. Αυτός είναι ο διάβολος. Και λέει τώρα ο Λόγος του Θεού. Δια τούτο εφανερώθη ο Υιός του Θεού. Δηλαδή πάντοτε υπήρχε, αλλά δεν είχε κάνει αισθητή την παρουσία του. Δεν είχε αποκαλυφθεί, δεν είχε φανερωθεί. Γι' αυτό εφανερώθη. Για να καταστρέψει τα έργα του διαβόλου. Και θα το πω τώρα πιο συγκεκριμένα. Γι' αυτό φανερώνεται ο Χριστός στη ζωή σου. Γι' αυτό σε επισκέφτεται. Γι' αυτό σου μιλάει. Γι' αυτό σε ελέγχει. Γι' αυτό σε παρηγορεί. Γι' αυτό σε βαφτίζει με Πνεύμα Άγιο. Γι' αυτό σε πληρώνει με Πνεύμα Άγιο. Για να καταστρέφει το έργο του διαβόλου που αγωνίζεται να κάνει στη ζωή σου. Να σε πείσει.
για πράγματα που είναι ψέματα. Γιατί είναι ο πλανών την οικουμένη όλη. Προσπαθεί να σε πείσει με κατηγόριες. Για τον αδελφό σου, για την αδελφή σου. Για... Και έρχεται τώρα ο Χριστός στη ζωή σου, φανερώνεται και καταστρέφει τα έργα του διαβόλου. Και τον απογυμνώνει. Και λέει, τον πάλι ο ψεύτη τι μου είπε. Και μένεις μόνο με την αλήθεια. Η αλήθεια που έρχεται δια Πνεύματος Αγίου. Είναι πολύ ωραίο το έργο του Χριστού. Και πριν αναγεννηθούμε και κατά την αναγέννησή μας και κατά τη διάρκεια της ζωής μας. Πολύ ωραίο το έργο του Χριστού. Πάρα πολύ ωραία η δουλειά που κάνει ο Χριστός στη ζωή μας. Όμως να την εκμεταλλευόμαστε. Να την επιδιώκουμε. Να την εξητούμε. Δηλαδή τι να κάνουμε. Να ζητάμε το Χριστό. Να ζητάμε τη δύναμη της Αναστάσεως αυτού. Να ζητάμε το πρόσωπό Του, την παρουσία Του. Να ζητάμε το Πνεύμα το Άγιο. Και να σας πω κάτι αδερφοί, να ζητάμε τα λόγια Του. Τα λόγια τα αιμά, πνεύμα είναι και ζωή είναι. Να ζητάμε τα λόγια Του μέσα από τη Γραφή. Να ζητάμε τα λόγια Του μέσα από το Πνεύμα το Άγιο. Εγώ ένα κύριο αίτημα έχω στη ζωή μου. Και δεν θα τα αφήσω ποτέ. Κύριε, δίδαξέ με την οδόν την οποία πρέπει να περπατάω. Δίδαξέ με πώς πρέπει να είμαι σαν σύζυγος. Πώς πρέπει να είμαι σαν πατέρας. Πώς πρέπει να είμαι σαν αδελφός. Πώς πρέπει να είμαι σαν πρεσβύτερος. Πώς πρέπει να είμαι σαν ποιμένας. Πώς πρέπει να είμαι σαν υπάλληλος, σαν εργαζόμενος, σαν, ακόμη και σαν οδηγός αυτοκινήτου. Πώς πρέπει να είμαι. Και ξέρετε αδερφοί αγαπητοί, εξάπατος θα μας διδάξει. Γιατί αυτός είναι ο δάσκαλός μας. Αυτός είναι ο καθηγητής μας. Και όταν θα μας διδάξει, θα ακούσουμε. Και όταν θα ακούσουμε, θα πιστέψουμε. Και όταν θα πιστέψουμε, θα εκτελέσουμε. Γιατί μόνο όποιος πράττει τη δικαιοσύνη που είναι το θέλημα του Θεού, όπως περιγράφεται στο λόγο το γεγραμμένο και στην οδηγία του Πνεύματος του Αγίου, μόνο όποιος πράττει αυτή τη δικαιοσύνη είναι δίκαιος στα μάτια του Θεού. Δια της πίστεως, δίκαιος όμως. Ξέρεις τι θα πει ενώπιον του Θεού, στην παρουσία του Θεού, να πει «Είσαι δίκαιος παιδί μου, είσαι δίκαιος». Ας πω μια ακόμη μικρή εμπειρία που είχα. Μια μέρα προσευχόμουν, είχα χαρά και λέω «Κύριε, κάνε με να είμαι δίκαιος στους οφθαλμούς σου». Συνέχισα μετά. «Κάνε με, Κύριε Θεέ μου, να είμαι βάρος στους οφθαλμούς σου». Τώρα, εκείνη τη στιγμή έλεγα. Μετά λέω «Κύριε, κάνε με αυτή τη στιγμή να είμαι έτοιμος για την αρπαγή της Εκκλησίας». Αδελφοί αγαπητοί, πάλι έτσι ενήργησε ο Θεός. Πάλι με πλήρωσε με το Πνεύμα Του το Άγιο. Και κατάλαβα, κατ' επανάληψη το έχω καταλάβει, τίποτα δεν γίνεται με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Ποιοι δια δυνάμεως σου, δε δια ισχύος. Ούτε με την ευσέβεια, ούτε με την αφιέρωση, ούτε με την νηστεία, ούτε με τη θυσία, ούτε με την προσφορά. Τίποτα δεν γίνεται. Όλα γίνονται με το Πνεύμα το Άγιο. Όλα. Και να σας πω κάτι, μόνο με το Πνεύμα το Άγιο. Ακόμη και το απαραίτητο χαρακτηριστικό στοιχείο της σφραγίδα της σωτηρίας μας, που είναι η αγάπη. Γιατί κι αν όλα τα άλλα τα έχουμε και δεν έχουμε αγάπη, τα χάσαμε όλα. Και τη σφραγίδα της σωτηρίας μας, που είναι η αγάπη, ο Θεός την εκχέει. Την εκχέει, τη χύνει μέσα στην καρδιά μας δια Πνεύματος Αγίου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να εννοήσουμε ότι δεν μπορεί να ζήσει ο χριστιανός χριστιανικά παρά μόνο με την πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου. Δεν μπορεί. Βέβαια, θυμάμαι, έκανα 4 χρόνια να βαφτιστώ με Πνεύμα Άγιο. Και είχα μια αγωνία, ένα φόβο. Πόπολο, θα γίνει η αρπαγή και θα μείνω κάτω. Και πώς θα ζήσω και τι θα κάνω. Και πήγα σε έναν αδερφό και το εξομολογήθηκα. Παλιό αδερφό, καλό αδερφό. Του λέω, αδερφέ μου, τι θα κάνω τώρα εγώ. Ζητάω, δεν το λαμβάνω. Βέβαια, τώρα έχουν αλλάξει τα χρόνια και ο Θεός το δίνει πλουσίος και αυθόνος. Αλλά τότε σας λέω, τι θα κάνω, μην φοβάσαι. Και την τελευταία στιγμή αφού το ζητάς, όταν
Ένα δευτερόλεπτο πριν ακουστεί η σάλπιγγα, ο Χριστός θα σε βαφτίσει με Πνεύμα Άγιο να σε παραλάβει. Μην φοβάσαι, μην αγωνιάς, αλλά ζήτα. Άλλο φοβάμαι, αγωνιό που σε πάει πίσω, άλλο ζητάω, ελπίζω, πιστεύω που σε πάει μπροστά. Περπατάμε δια της πίστεως, δεν περπατάμε δια του φόβου. Δια του φόβου τα χάσαμε όλα. Περπατάμε δια της βεβαίωσης μέσα στην καρδιά μας ότι ο Χριστός είναι πραγματικά αληθινός υποσχεθής. Πιστεύουμε, περπατάμε με τις υποσχέσεις του Χριστού. Περπατάμε με απογοήτευση, με απελπισία. Ω, εμένα δεν θα, πώς δεν θα. Θα. Όλους ο Χριστός θα τους ευλογήσει, θα τους βαφτίσει με Πνεύμα Άγιο. Αν λοιπόν περπατάς με απελπισία και με απογοήτευση, δεν έχεις ευτυχία. Άμα λες όμως, έχει να με ευλογήσει ο Θεός. Και προσέχεις όμως τον εαυτό σου, γιατί λέει όποιος έχει την ελπίδα αυτή, επ' αυτόν καθαρίζει εαυτόν, καθώς εκείνος είναι καθαρός. Αν έχεις την ελπίδα αυτή, ελπίδα χαράς, με ευλογήσει ο Θεός. Θα σε ευλογήσει ο Θεός, αδερφέ? Τι λες? Εδώ είναι μια σοβαρή ερώτηση. Αδερφέ, αδερφή, πιστεύεις ότι θα σε ευλογήσει ο Θεός? Δεν ακούω δυνατά. Πιστεύεις ότι θα σε ευλογήσει πολύ ο Θεός? Και εσύ που αμφισβητείς τώρα, και εσύ που αμφιβάλλεις. Πολύ σοβαρή ερώτηση. Εγώ θα την ξανακάνω και για τον έναν και για τους δύο που ζορίζονται. Πιστεύεις ότι θα σε ευλογήσει ο Θεός? Βέβαιον. Είναι βέβαιον. Με τι ευλογία? Εν πάση ευλογία πνευματική στα επουράνια. Σε ευλογήσει ο Θεός. Και αν το πιστεύουμε, τι κάνουμε? Α, καθαρίζουμε τον εαυτό μας. Και τι καθαρίζουμε τον εαυτό μας από όλα? Από πονηριές, από πίκρες, από ζήλες, από φθόνους. Καθαρίζουμε την καρδιά μας πρώτα. Μη φιλοξενεί αλότρια πράγματα, παράπονα. Γιατί παραπονιές? Καθαρίζουμε τη σκέψη μας. Δεν σκεφτόμαστε το κακό, σκεφτόμαστε το αγαθό. Καθαρίζουμε τη ζωή μας. Καθαρίζουμε την προσωπική μας ζωή. Το δωμάτιό μας. Δηλαδή δεν αφήνουμε μέσα στη σκηνή μας αμαρτία. Όλα τα καθαρίζουμε. Και έχουμε τη βεβαιότητα ότι καθώς εμείς καθαρίζουμε τον εαυτό μας ή δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο, ο Κύριος με τα πάση βεβαιότητος θα μας ευλογήσει. Και θα μας ευλογήσει πολύ. Πάρα πολύ. Και αδελφοί αγαπητοί, δεν το λέω ψεύτικη παρηγοριά, όπως λένε στον άρρωστο τον τιμοθάνατο. Μη φοβάσαι, λίγο ακόμα και θα γίνεις καλά. Ποτέ πεθαίνει, γιατρέ? Δεν είναι αυτή η παρηγοριά του Χριστού. Η παρηγοριά του Χριστού είναι ότι εγώ ευλογών θέλω σε ευλογήσει. Πληθύνων θέλω πληθύνει το σπέρμα σου, όπως τα άστρα του ουρανού. Και αυτή την ευλογία την έδωσε ο Θεός στον Αβραάμ, τον πατέρα της πίστεως, και μέσα από τον Αβραάμ, στο σπέρμα του Αβραάμ, του Χριστού, και το όνομα του Ιησού Χριστού σε κάθε έναν που πιστεύει σε Αυτόν. Όλοι έχουμε αυτή την ευλογία. Σε όλους μας απευθύνεται ο Λόγος του Θεού με αυτή την ευλογία. Και την ξανατονίζω. Ευλογών θέλω σε ευλογήσει. Πληθύνων θέλω πληθύνει το σπέρμα σου. Πώς? Δεν ξέρω εγώ. Αλλά αν εσύ λες, μπα, εμένα δεν με ευλογεί, θα έρθει και δεν θα μπορέσει να σε ευλογήσει. Δια την απιστίαν αυτών δεν είναι δύνατο να θεραπεύσει τους ασθενείς στο χωριό του. Για την απιστία τους. Γι' αυτό θέλω να το ξαναρωτήσω. Πιστεύεις ότι θα σε ευλογήσει ο Χριστός? Αν πιστεύεις ότι θα σε ευλογήσει ο Χριστός, θα ανοίξεις τους καταράκτες του ουρανού. Αν πεις, μπα, εσένα πιστεύω. Όπως έλεγε η γυναίκα μου πριν αναγεννηθεί, της έλεγε η αδερφή Σμήνη, πιστεύεις ότι θα γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας? Και ότι ανούλα μου, ήταν μικρή Άννα τότε, πριν 23 χρόνια, ανούλα μου θα έρθει ο Χριστός να μας παραλάβει? Και λέγε η Άννα, πιστεύω αδερφή Σμήνη για σένα, όχι για μένα. Και είναι αλήθεια. Δεν είχε αναγεννηθεί, δεν μπορούσε να πιστέψει. Τώρα το ξαναρωτάω. Πιστεύεις ότι θα σε ευλογήσει ο Θεός? Πιστεύω. Πιστεύω και για σένα, πιστεύω και για μένα. Πιστεύω. Πιστεύω ότι θα μας ευλογήσει πολύ ο Χριστός. Αρκεί να καθαρίζουμε τον εαυτό μας. Είναι η προϋπόθεση.
Άρα λοιπόν εκ τούτου γνωρίζονται τα τέκνα του Θεού και τα τέκνα του διαβόλου. Από τι? Πάσος της δεν πράττει τη δικαιοσύνη του Θεού, δεν καθαρίζει τον εαυτό του και όποιος δεν αγαπά τον αδελφό του είναι εκ του διαβόλου. Γιατί? Γιατί το παιδί του Θεού δεν μπορεί να αμαρτάνει. Αλλά έχει την ελπίδα, πιστεύει ότι ο Κύριος θα τον ευλογήσει και καθαρίζει τον εαυτό του. Και αφού καθαρίζει τον εαυτό του, το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να καθαρίσει τον εαυτό του από ρίζες πικρίας, από θυμούς, από όλα αυτά. Με αποτέλεσμα να αγαπάει τον αδελφό του. Μα ξέρεις τι μου κάνει ο αδελφός μου, ο Μπαγάσας? Ό,τι και να σου κάνει ο αδελφός σου, εσύ πρέπει να τον αγαπάς. Και ο Θεός θα ευλογήσει και σένα και τον αδελφό σου. Δεν θα ευλογήσει μόνο σένα. Θα ευλογήσει πιο πολύ τον αδελφό σου. Πρώτο τον αδελφό σου. Και ύστερα θα ευλογήσει και σένα. Και προσέξτε, λέει, εδώ δεν θέλω να συνεχίσω, και προσέξτε τον Κάιν και τον Άβελ. Δύο αδέλφια. Ο Αδάμ και η Εύα εγέννησαν τον Κάιν πρωτότοκο και τον Άβελ δευτερότοκο. Η εξουσία επί του Άβελ την είχε ο Κάιν. Την εξουσία επί του Άβελ την είχε ο Κάιν σαν πρωτότοκος. Είχε όλα τα πρωτοτόκια. Δηλαδή όλες τις υποσχέσεις. Δηλαδή όλα τα δώρα του Θεού. Και εδώ σας παρακαλώ να το προσέξουμε. Είχε υπόσχεση από το Θεό ότι θα τον ευλογήσει σφόδρα τον Κάιν. Ενώ τον Άβελ δεν είχε τόσες πολλές υποσχέσεις. Δευτερότοκος. Αλλά τώρα να δούμε τη ζωή τους. Ο Κάιν έπρατε πονηρά. Και πώς αποδεικνύεται ότι έπρατε πονηρά? Από τη θυσία προς το Θεό. Τι πρόσφερε στο Θεό? Ήταν γεωργός. Πήρε ό,τι από αυτά τα οποία είχε μαζέψει από τη συγκομιδή του. Έτσι πήρε και πήγε τα πρόσφερε στο Θεό. Τα δε, ο Θεός κοίταγε καλά καλά. Του πρόσφερε. Του Κάιν από το σωρό. Καμία επιλογή ιδιαίτερης προσφοράς. Εντάξει, καμιά φορά, Κύριε, γονατίσω κιόλας, θα έρθω και λίγο, θα φύγω και λίγο, εντάξει, τώρα μην είμαστε και έτσι υπερβολικοί. Άβελ με μεγάλη προσοχή. Διάλεξε τα πρωτότοκα. Και από τα πρωτότοκα τα καλύτερα και πήγε τα θυσία στο Θεό. Μυρίζει ο Θεός, γιατί ο Θεός μας μυρίζει, αδερφοί. Δηλαδή τι σημαίνει μας μυρίζει? Μας παρακολουθεί. Τι προσφέρουμε, πώς ζούμε. Και στην προσφορά του Κάιν δεν ευαρεστήθη, έστριψε ο πρόσωπό του. Δεν προσπάθησε να καθαρίσει τη ζωή του, δεν προσπάθησε να προσφέρει το καλύτερο. Στην προσφορά όμως του Άβελ, ως μη ευωδίας. Ξέρεις τι θα πει, αδερφέ, η ζωή σου να είναι ως μη ευωδίας για τον Χριστό? Κάνε μας έτσι, Κυρία μου. Κάνε μας έτσι. Η ζωή σου να μυρίζει ευωδιά. Για τον Κάιν. Και παραπονέθηκε ο Κάιν. Προσέξτε τώρα το παράπονο του ανθρώπου που δεν τον ευλόγησε ο Θεός. Λες και ο Θεός είναι προσωπολήπτης. Δεν με ευλογήσε εμένα, μερικούς ευλογήσε εσύ. Τον Άβελ ευλόγησες. Δέχτηκες την προσφορά τη δική μου. Άμα πράττεις πονηρά, δεν θα σε ευλογήσω. Και αν δεν σε ευλογήσω, στη θύρα κοίται η αμαρτία. Να τη αμαρτία δίπλα σου. Γιατί η ευλογία η δική μου σε φυλάει από την αμαρτία. Εάν λοιπόν εσύ δεν μου προσφέρεις, πώς θα σου προσφέρω? Και ακούστε τι ωραία που το λέει ο Λόγος του Θεού. Ιέ μου, με τα πάσης φυλάξεως φύλατε την καρδία σου. Διότι εκ ταύτης προέρχονται πάσε εκβάσεις στη ζωή σου. Την καρδιά σου προέρχονται. Αν η καρδιά σου δεν είναι πλημμυρισμένη από αγάπη δια του Πνεύματος του Αγίου, αν η καρδιά σου δεν είναι πλημμυρισμένη από την αλήθεια δια του Πνεύματος του Αγίου, αν η καρδιά σου δεν είναι ευάρεστη στο Θεό, τότε η προσφορά σου δεν είναι αρεστή στο Θεό. Δεν περπατάς στο δρόμο που ο Θεός έχει εκλέξει για σένα. Περπατάς κατά την επιθυμία της καρδιάς σου και όχι κατά την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου.
Το αποτέλεσμα είναι στη θύρα, κοίτα, η αμαρτία. Όπου να είναι θα πέσεις. Άβελ, και εδώ τώρα να το προσέξουμε, αδερφοί. Ευαρεστήθηκε στο Θεό. Ευαρεστήθηκε στο Θεό. Χάρηκε ο Θεός. Τον ευλόγησε ο Θεός. Και θα έλεγε κανείς τώρα να δεις τι θα γίνει στον Άβελ. Τον ευλόγησε ο Θεός. Όμως ο Θεός, αδερφοί αγαπητοί, επιτρέπει πολλά. Του λέει ο Κάιν, πάμε μια βόλτα. Λέει πάμε. Και αφού απομακρύνεται, έγινε ο πρώτος φόνος. Ο Κάιν σκότωσε τον Άβελ. Και πολλές φορές έχω αναρωτηθεί, γιατί Κύριε δεν τον φύλαξες? Δεν είναι σοβαρή ερώτηση, αδερφοί? Γιατί Κύριε δεν τον φύλαξες? Δεν έχω πάρει ποτέ απάντηση, αλλά την ξέρω τώρα. Δεν μου μίλησε ο Θεός. Τον φύλαξα. Τώρα είναι στην αγκαλιά μου. Τώρα είναι στην αγκαλιά του. Τον φύλαξε. Είναι ο Άβελ. Ξέρετε τι θα πει Άβελ? Ευλογία αιώνια. Γιατί αν ζούσε άλλα 600 χρόνια θα ήταν πιο ευτυχισμένος στον ουρανό. Έζησε λιγότερο. Αλλά στην πραγματικότητα κέρδισε πρωτοτόκια. Είναι ο πρώτος που πήγε στην αγκαλιά του άνθρωπος. Να η απάντηση. Ο πρώτος άνθρωπος που πήγε στην αγκαλιά του Θεού. Πρώτος. Πρωτότοκος. Με το θάνατό του. Και θυμάμαι τότε που αναρωτιόμουν γιατί δεν τον φύλαξε. Βέβαια με επιφύλαξε, γιατί ξέρω ότι ήταν λάθος η ερώτηση. Μου φέρεται το σταυρό μπροστά μου, το σταυρό του Χριστού. Λέει, τον φύλαξα, δεν μου το είπε, αλλά εγώ έτσι σκέφτηκα. Και το Χριστό δεν τον φύλαξε. Το σταυρώσατε. Τι λέτε, τον φύλαξε? Το υπερπάνω όνομα. Τι θα ήταν καλύτερο, να είχε ζήσει 88 χρόνια ο Χριστός ή που πέθανε πάνω στο σταυρό? Είδατε, αδερφοί αγαπητοί, όταν βλέπουμε ανθρώπινα, τα βλέπουμε στραβά τα πράγματα. Τα βλέπουμε ανάποδα. Όταν όμως τα δούμε με το κολούριον στα μάτια μας του Λόγου του Θεού και του Πνεύματος του Αγίου, τα βλέπουμε όμορφα. Τον φύλαξε τον Άβελ, μέσα στην ευλογία του, μέσα στην αγκαλιά του. Τον φύλαξε τον Χριστό, του έδωσε το υπερπάνω όνομα. Αδελφοί, και εμάς θα μας φυλάξει. Και να σας πω και κάτι με τα πάσης βεβαιότητας. Μας φυλάει. Όχι θα μας φυλάξει. Μας φυλάει και θα συνεχίζει να μας φυλάει. Πού? Στην αγκαλιά του. Αλληλούια. Όσο εμείς, τι? Όσο εμείς καθαρίζουμε τον εαυτό μας. Καθαρίζουμε τον εαυτό μας από αγανάκτηση. Αγανάκτησε ο Κάιν. Δεν είναι καλό να αγανακτείς. Δεν δέχτηκε στη δική μου τη θυσία. Αλλά συμπράττεις πονηρά. Δεν μου δώσες όλη την καρδιά σου. Τον άλλον τον ευλογείς. Ο άλλος πράττει αγαθά. Μου δώσε όλη την καρδιά του. Αδερφοί αγαπητοί, δεν είναι προσωπολίτης ο Θεός. Και θέλω να σας ρωτήσω, θα σε ευλογήσει ο Θεός? Εγώ να σας πω την απάντηση. Δεν ξέρω. Γιατί? Θα καθαρίσουμε την καρδιά μας. Αν καθαρίσουμε την καρδιά μας, θα μας ευλογήσει πολύ. Αμήν.